στο ένα τέχνα, θα πολύ απλά. Στην Ευρώπη δεν θέλουν να πάνε. Ωραία. Σε δύο μήνες μέσα απλά να πάνε. Όχι, θα τους δώσουμε και διαβατήρια. Μα είναι διαβατήρια με σφραγίδες ότι πάνε στην Ευρώπη. Και θα τους αφήσουμε σε ακτές της Τουρκίας. Της Αιγύπτου, της Λιβύης, της Αιγύπτου. Όπως η Λιβύα θεωρεί ότι για αυτούς είμαστε τελειοκοσμικοί και έρχονται μετανάστες. Ο Αγμούδημος θα έχει παροπτυσμένα τα βλία του. Θα τα γεμίζεις και αν τους αφήνεις στη Λιβύη. Δεν είναι έτσι. Για πατέρια σε ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Γιατί θα ξέρει ο άλλος αν γίνει μόλις σε μια ακτή της Λιβύης, αν γίνει στην καλλιέργεια της Λιβύης. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνει και δίωξη των εργοδοτών που απασχολούν κάθε μετανάστες. Δεν με ενδιαφέρει το κέρδος. Πρώτα η πατρίδα μου. Με συγχωρείς πάρα πολύ, εντάξει, έγιναν πολλά κακά πράγματα σε αυτήν την χώρα. Φταίνε και οι Έλληνες, ζητούσε ο ένας το ένα, άλλο ένα, ένα γκάτσι κι άλλος να πάρει ξένο κλπ. Κάπου πρέπει να τελειώσει όμως το παραμύθι, γιατί η χώρα βουλιάζει. Και όταν το πλοίο βουλιάζει, ρίχνει στη σαβούρα έξω. Η Λεμόν μάλιστα είχε χαρακτηριστικό τίτλο την περασμένη εβδομάδα. Στην Ελλάδα ανεβαίνει η ανεργία και η Χρυσή Αυγή. Η Guardian ότι, ξέρετε, αυτή δεν είναι σαν τους άλλους, δεν είναι η ακροδεξιοί, δεν είναι η έτσι, είναι κάτι διαφορετικό, είναι ναζί. Είχα πει μάλιστα σε κάποιους, αν υπήρχαν σήμερα οι ναζί, ίσως να ήμασταν και μαζί, αλλά δεν υπάρχουν ναζί, πώς θα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν ναζί. Μια πρώην κομμουνίστρια που έχει γίνει πετσιράκι των Αμερικανών και η οποία μας ρουφάει το αίμα μέσα από το υπερήφημη Τρόικα όπου παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και βεβαίως δεν έχουν το θάρρος να πούνε για την κρίση που υπήρχε του τραπεζικού συστήματος στη Γερμανία το 1992 όταν οι Αμερικάνοι έβαλαν εκεί 531 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα πίσω και από τη Μέρκελ, το μεγάλο αφεντικό, και από τη Γερμανία, δηλαδή πίσω της Μέρκελ, είναι κάποιοι άλλοι που βρίσκονται στην λεγόμενη Νέα Υόρκη ή αλλιώς New York ή αλλιώς New York. Οι τραπεζίτες της Goldman Sachs, όλων αυτών των σιωνιστών και των αγγλοσαξόνων συνεταίρων τους Πουριτανών, οι οποίοι παίζουν όλο αυτό το παιχνίδι. Χαρακτηριστική περίπτωση με τα επεισόδια που έγιναν επεισόδια σχημαλόγου που έγιναν χθες στη Ραφίνα. Όπου κάποιοι συναγωνιστές μας ελέγξανε αυτούς τους παράνομους μαύρους, τι ήταν μαύροι, δεν ήταν λαθρομετανάστες πάντων, οι οποίοι πουλούσαν ελαφριά προϊόντα. Και είπανε κάτι μπούρδες περί αντιποίησης αρχής, τους απαντήσανε τέλος πάντων, για φθορά ξένης περιουσίας, που δεν υπάρχει αυτεπάγγελτο αδίκημα τέτοιο, για όσους ξέρουν νομικά, γιατί το εξετάσαμε νομικά, είναι ένα αδίκημα κατέκκληση και πρέπει να πρόκειται περί διακεκριμένης φοράς και να κάνει μήνυση ο Πακιστανός, ο τέτοιο κτλ. Μια δαιμονολογία ανεφουσίας και συνεχίζω με το άρθρο της κυρίας αυτής. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το Πολυτεχνείο, πώς έγινε, τι έγινε και θα σας πω και κάποια στοιχεία τα οποία είναι άγνωστα. Διότι εκείνη την εποχή ήμουν ήδη πολιτικά ενεργός και δεν είχα συμπληρώσει ακόμη τα 16 μου έτη και έχω μάρτυρα για το γεγονός αυτό εδώ, το συναγωνιστή Χαρλάφτη, ο οποίος ήταν παλαιότερα, ήσουν το Μιάρχης τότε στην 4η Αυγούστου, στην οδό που πουλεί ένας Γιώργο, θαυμάσαι. Μέχρι τις εκλογές είχαμε περίπου 10 γραφεία, αυτή τη στιγμή έχουμε 50, περισσότερα από 50 μάλλον. Αυτό δημιουργεί και προβλήματα, πόσο μάλλον που κάποιοι συναγωνιστές δεν γνωρίζουν επακριβώς, δεν έτυχε να γνωρίζουν, δεν είχαν αναμειχθεί μετά της Χρυσής Αυγής μέχρι πρότινος και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα γιατί πρέπει να έχουμε μια κοινή γραμμή και μια κοινή τακτική σε όλα τα θέματα. Θα προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα να το λύσουμε. Αλλά για να το λύσουμε απαιτείται πειθαρχία, απαιτείται μια άμεση επαφή με το κέντρο, το διοικητικό της οργανώσεως και προφανώς να ξέρετε ότι δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχουν σε καμία περίπτωση θέματα τα οποία να δημιουργούνται καταστάσεις οι οποίες βρίσκονται εκτός της κεντρικής γραμμής.
Πρέπει να λειτουργήσουμε πειθαρχημένα. Είναι οι καταστάσεις δύσκολες. Κοιτάτε, βλέπετε ότι κοιτάνε από μία λέξη να παραποιήσουν τα πάντα, όπως στη χτες τη γιορτή νεολαίας είπαν ότι εγώ είπα ότι χαιρετάμε ναζιστικά. Δεν είπα ότι χαιρετάμε ναζιστικά βεβαίως και αυτό φαίνεται και από το βίντεο. Είπα ότι χαιρετάμε έτσι και αναφερόμουν στο γεγονός το οποίο έτσι. Προηγουμένως, 10 δευτερόλεπτα πριν το είχα ξεκαθαρίσει, εμείς είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο αποτελεί και το συνδετικό κρίκο και στις περιφέρειες τουλάχιστον της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θράκης και του Βορείου Αιγαίου, είναι και ο συναγωνιστής μας ο Νίκος ο Χρυσομάλης, εδώ είναι, ο οποίος δεν έχει συγκεκριμένη περιφέρεια, αλλά συνεννοείται θαυμάσια, έτσι νομίζω είναι, και με τον Χρήστο και με τον Μιχάλη κτλ. Στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, υπεύθυνος είναι το μέλος Κεντρικής Επιτροπής, ο συναγωνιστής Μισιάκας, ο οποίος νομίζω ότι έχει αναλάβει το ρόλο του, έχει γνώση κτλ. Στην περιφέρεια της Ηπείρου είναι υπεύθυνος ο συναγωνιστής Χρήστος Παπάς, ο οποίος θα αναλάβει και κάποια χρέη διευθύνσεως κατά κάποιο τρόπο του προσωπικού μου γραφείου, όταν αυτό θα υπάρξει και είναι υπόθεση 2-3 εβδομάδων στα κεντρικά κτίρια που φτιάχνουμε στην Οδό Μεσογείων. Ένα τετράωροφο κτίριο το οποίο θα είναι το διοικητικό κέντρο, η ψυχή της Χρυσής Αυγής. Ο Χρήστος είναι υπεύθυνος της Ηπείρου και στα Ιόνια νησιά είναι ο συναγωνιστής Λεμοτζής Νίκος. Επίσης, στο νομό Αχαΐα είναι υπεύθυνος ο συναγωνιστής Βουλτής για τις τρεις τοπικές που υπάρχουν εκεί. Στο νομό Ηλίας ο συναγωνιστής μέλος Κεντρικής Επιτροπής ο συναγωνιστής ο Νίκος ο Κωνσταντίνου και στο νομό Ετωλό Ακαρνανίας είναι ο συναγωνιστής, δεν ξέρω αν είναι εδώ, ο Χρήστος ο Ρήγας. Ωραία. Θαυμάσια. Συνεχίζουμε. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι υπεύθυνος ο συναγωνιστής Παναγιώταρος, ο οποίος θα μιλήσουμε και για τις τοπικές των Αθηνών. Απλά σας τα λέω αυτά τα πράγματα για να έχετε υπόψη σας σε ποιον θα απευθυνθείτε. Είναι ο συναγωνιστής Παναγιώταρος. Στους νομούς Φτιώτιδας, Φωκίδος και Ευρυτανίας είναι ο συναγωνιστής Γλέτσος. Στους νομούς Ευβοίας και Βιωτίας ο συναγωνιστής Μίχος. Επίσης έχουμε για την περιφέρεια Κρήτης, είναι υπεύθυνος εκεί ο συναγωνιστής Κτιστάκης, ο οποίος είναι σε άμεση επαφή, είναι εδώ νομίζω ο Παύλος. Ναι, είσαι σε άμεση επαφή με τον Σταύρο. Περιφερειάρχης είναι ο Σταύρος. Ναι, είσαι εσύ ο άνθρωπος όμως από την κεντρική διοίκηση, ο οποίος είσαι ο σύνδεσμος κατά κάποιο τρόπο μεταξύ του Σταύρου και ημών. Τίθεται ένα θέμα τώρα, το οποίο πραγματικά δεν το έχουμε κοιτάξει λόγω αποστάσεως, για τις Κυκλάδες, όπου υπάρχει μια θαυμάσια δραστηριότητα σε αρκετά από τα νησιά των Κυκλάδων. Παντού υπάρχουν πυρήνες ενεργοί και στην Πάρο και στην Άνδρο που πετύχαμε ένα καταπληκτικό ποσοστό και στη Σαντορίνη που ήταν πρωτοπόρα, από εκεί ξεκίνησε όλη η κατάσταση και στην Μύκονο κτλ. Ο συναγωνιστής Γερμενής είναι από πλευράς Πολιτικού Συμβουλίου υπεύθυνος πολιτικής δράσεως και έχει μάλλον πρέπει να έχει και θα συνοηθούμε και αυτό αν θα είναι στην οργάνωση ή στη δράση τον τομέα ίσως της κινητοποίησης εκτός από την πολιτική δράση, γιατί πολλές φορές η κινητοποίηση και η πολιτική δράση πάνε μαζί, όπως είχαμε το θέμα με μια εκδήλωση που ήταν να μιλήσει ο συναγωνιστής μας ο Χρήστος ο Παπάς, όπου είχε γίνει κάποια κινητοποίηση λανθασμένη και δεν έγινε η ξεκινητοποίηση, έτσι δεν είναι, το άκυρο, δεν δόθηκε το άκυρο. Δίπλα μου έχω τον συναγωνιστή Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος όπως γνωρίζετε είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και θα αναλάβει την ιδεολογία, το κομμάτι της ιδεολογίας και της εκπαίδευσης στελεχών του κόμματος. Έχουμε πολύ μεγάλα σχέδια προς αυτή την κατεύθυνση. Ευελπιστούμε να πάρουμε και κάποια τηλεοπτική εκπομπή σε κάποιον σταθμό
Μέχρι την κατάληψη των σταθμών. Ή την κατάληψη των σταθμών, σε αλλά σε όλες τις περιπτώσεις θα αναβαθμίσουμε την παρουσία μας στο διαδίκτυο και θα κάνουμε και μία web TV, η οποία δεν θα είναι απλά ένα YouTube το οποίο, αλλά μία ζωντανή εκπομπή, όπως έχουν δηλαδή τις ζωντανές συνεδέψεις στα μεγάλα πόρταλ όπως είναι η Νικός και τα λοιπά, που θα μπορούν να το παρακολουθούν περίπου 10.000 άτομα με τα στοιχεία που έχω μέχρι στιγμής και στη συνέχεια να αποθηκεύεται. Εμείς επειδή είμαστε αυτό που είμαστε, δεν είμαστε μαϊμού εθνικιστές, είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε προβλήματα όχι μόνο σε εντόπιο επίπεδο, αλλά και σε διεθνές. Είδατε τα δημοσιεύματα τόσων και τόσων εφημερίδων. Ο συναγωνιστής λοιπόν Ηλίας αναλάβει αυτό. Ο συναγωνιστής Λαγός αναλαμβάνει το θέμα οργάνωση του κινήματος, τον τομέα της οργάνωσης, πώς πρέπει να πορεύεται η οργάνωση, και επίσης είναι και μέλος, όπως γνωρίζετε οι αναθήνες τουλάχιστον, του πειθαρχικού, του ανωτάτου πειθαρχικού οργάνου του κινήματος. Μαζί με ποιους συναγωνιστές είσαι? Ήμασταν με τον Παύλο, τον Βυστάκη και με τον Γιάννη τον Βουλή. Και το Σπύρο τον Γερμανή. Και το Σπύρο τον Γερμανή. Τετραμελές είσαστε, ναι. Εσείς οι τέσσερις. Ωραία. Αυτό παραμένει το πειθαρχικό. Και επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε για τις τοπικές οργανώσεις της περιοχής της Αττικής και να σας πω ότι έχουν αναλάβει την επιμέλεια κάποιων τοπικών οι συναγωνιστές μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, με συγχωρείτε. Ο συναγωνιστής Παναγιώταρος έχει αναλάβει την τοπική οργάνωση νοτιών προαστίων, έτσι δεν είναι, Ηλία, του Φαλήρου, το οποίο έχει παιχτεί. Ο Γιώργος της περιοχής Λιωσίων, Αθηνών, το μέτωπο νεολαίας απευθύνεται κατευθείαν στην κεντρική διοίκηση, είναι ανεξάρτητο, απευθύνεται κατευθείαν στο γραφείο δηλαδή του αρχηγού, της Αρτέμιδας, της Αναβίσου και βεβαίως του νέου Ηρακλείου, των Βορείων Προαστίων, που είναι στο νέο Ηράκλειο, που είχαμε μια καταπληκτική συγκέντρωση προημερών και είχαμε και εκεί, όπως και στο Φάλιρο, όπως και παντού, συνεχείς προκλήσεις κατά των γραφείων μας. Ο συναγωνιστής Λαγός επίσης έχει την ευθύνη των πυρήνων και των τοπικών οργανώσεων που βρίσκονται σε Μέγαρα, Ασπρόπυργο, Σαλαμίνα, Πέραμα, Νίκαια και Πειραιά. Αυτή δεν είναι, Γιάννη μου, αυτή, ακριβώς. Δηλαδή, όσο βαρύτητα έχει η ψήφος ενός σοφού ανθρώπου, ο οποίος είναι έντιμος, ηθικός και θέλει να κρίνει για την πατρίδα, έχει και ο ψήφος ενός αλήτη συμφεροντολόγου που θέλει να βάλει ένα χαριστικό δάνειο ή μια χαριστική μετάθεση ή και ενός τρελού. Το ξέρετε ότι οι τρελοί στο δαχτύ του στο δρομοκαίρι του ψηφίζουν. Βάλετε υπόψη. Ο νόμος δεν προβλέπει να μην έχουν εκλογικά δικαιώματα. Είναι όλοι έχουν εκλογικά δικαιώματα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι για μας απαράδεκτη. Δεν είμαστε ενάντια στο σύστημα, δεν το αρνούμε τα. Και δεν είμαστε οι μόνοι. Και το ΚΚΕ είναι ενάντια στο πολιτικό σύστημα. Αλλά αντί να κάνει επανάσταση, φρόντισε να κάνει τυπογραφικές επιχειρήσεις. Εμείς δεν θα κάνουμε τυπογραφικές επιχειρήσεις. Αν ο Θεός μας δώσει τη δύναμη και μας ευλογήσει η μοίρα, θα προσπαθήσουμε μέσα από νόμιμες διαδικασίες, γιατί δεν διαθέτουμε δύο τεθωρακισμένες μεγαρχίες, να γλιτώσουμε και από εκλογές, ψηφοδέλτια, έξοδα που δεν έχουμε να κάνει, πόνουμε ψηφοδέλτια, από όλα αυτά. Γίνονται πολύ πιο εύκολα τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση, αλλά δεν τα έχουμε αυτά. Ως εκ τούτου θα συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Λοιπόν, δεν γίναμε κοινοβουλευτικοί, δεν θα γίνουμε ποτέ κοινοβουλευτικοί και θέλω να σας πω, γιατί με πήρε ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος σήμερα και είδε, με ρώτησε, λέει, στη γιορτή νεολαίας, λέει, επίτηδες χαιρέτησες. Του λέω, δεν ήταν τίποτε προσχεδιασμένο, αλλά να ξέρεις ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, άμα χρειαστεί, να γυρίσουμε και στο μισό τα 100, δεν μας νοιάζει. Πίστη, ιδέες και αρχές δεν αλλάζουμε. Δεν
αλλάζουμε, έχω να σας πω, μια και έχω την τιμή να βρίσκομαι σε μια τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ότι τα σωστά κινήματα αρχίζουν με διαγραφές και όχι με εγγραφές, υπό την έννοια ότι ήμασταν λίγοι, γίναμε ξαφνικά πάρα πολλοί, αλλά πρέπει οι πάρα πολλοί να γίνουν όπως ήταν οι λίγοι και όχι εμείς οι λίγοι να αλλάξουμε. Αγαπημένος μου συναγωνιστής και κουμπάρος μου, ο Γιάννης ο Πασάς, θα συζητούσαμε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνικώς και μου είπε μία φράση, η οποία θα είναι και ο πρωτοσέλιδος τίτλος εφημερίδων μας αυτή της εβδομάδος. Μας πολεμάνε όλοι, άρα πάμε καλά. Δεν θα τη βάλω σε εισαγωγικά, έτσι. Για να δουλέψει η φαντασία. Ο Γκέμπελ στο χέρι. Αυτό είναι ο Γκέμπελ. Το ημερολόγιο, όταν ήταν έτοιμο να πάρει την εξουσία, που λέει μάλιστα, να το πούμε και αυτό γιατί είναι χαριτωμένο, ότι πάλι λέει μας απαγόρευσε ο κύριος Μπάης, ένας Εβραίος αθλητικός διευθυντής, τη συγκέντρωσή μας. Αλλά δεν πειράζει, λέει, θα έρθει η ώρα που θα του χτυπήσουμε την πόρτα και θα του πούμε, κύριε Βάη, ήλθε η ώρα. Τότε εκείνος αμέσως θα καταλάβει. Λοιπόν, για αυτή την ώρα ζούμε. Συνάδελφοι, το ειδικό, δεν μας μιλήσει η τάξη του. Ας λέμε ό,τι θέλει. Είμαστε οι κακοί της υποθέσεως και το χαιρόμαστε. Εναντίον όλων. Να είστε καλά. Λοιπόν, 15-16-17 Ιουλίου είναι η φετινή εθνικιστική κατασκήνωση στην κεντρική Ελλάδα, γύρω στις 2,5 ώρες από Αθήνα. Η καταμέλη του μετόπου νεολαίας είναι υποχρεωτική, αλλά και οποιοδήποτε άλλος θέλει να συμμετάσχει, η εκδήλωση αυτή είναι ανοιχτή. Θα έχει πλήρες πρόγραμμα. Και την Κυριακή το απόγευμα προς βράδυ, γύρω στις 8 η ώρα, πραγματοποιείται, Κυριακή 17 Ιουλίου, πραγματοποιείται η καθιερωμένη τελετή μνήμης στις Θερμοπύλες. Όσον αφορά στις Θερμοπύλες, στον συναγωνιστή Χρήστο δηλώνουν συμμετοχές όσοι θέλουν να έρθουν με λεωφορείο που θα μπει από τα γραφεία. Όσον αφορά την κατασκήνωση, στο Μιλτιάδη έξω στη γραμματεία. Επαναλαμβάνω, για την νεολαία είναι υποχρεωτική. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τροπή το θεωρούμε να εκλεγούμε βουλευτές. Εγώ η πρώτη συνέντευξη που έδωσα και μετά τις δημοτικές εκλογές που πήρα 5,5% είναι ότι όποιος έχει, λέω, αξίωμα δημόσιο σε αυτό το ελληνικό κράτος όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα, δεν είναι τίτλος τιμής, είναι τίτλος τροπής. Και το εννοώ και το επαναλαμβάνω. Θα μπούμε στη Βουλή για να τη διανύσουμε, αν θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο σκοπός μας, δηλαδή, και το λέω ευθέως. Και στην Ορθομοσία, στο Δημοτικό Συμβούλιο, που παλάμιζα το Ευαγγέλιο, ήταν ο Καμίλης που έλεγε τον λόγο και έλεγε, ορκίζομαι στο Σύνταγμα για τους νόμους. Εγώ μούγκα, δεν την είπα αυτή τη φράση. Γιατί δεν το πιστεύω αυτό το Σύνταγμα. Αυτό το Σύνταγμα είναι πραξικοπηματικό καταρχάς, δεν είναι. Εμείς ασφαλώς και δεν έχουμε καμία σχέση. Έχει ο ταρχηγός. Τώρα. Παρακαλώ, καθίστε. Και να ξέρουν ότι επειδή μας πολεμάνε και μοναδικός του σκοπός, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι να εμποδίσουν την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, που είναι εξαιρετικά πιθανή, ότι θα γίνουμε ακόμα χειρότεροι άμα δεν πούμε στη Βουλή. Τότε δεν θα έχουμε να φοβηθούμε καμιά πολιτική σκοπιμότητα και ίσως να χρειαστεί να κλείσουμε και τα γραφεία αυτά, να μην ξέρουνε που να μας βρούνε και τότε να ψάχνουνε όσοι νομίζουνε και να βρουν αυτή την δικαιοσύνη. Είναι βεβαίως την αισχυρή στάση του Καρατζαφέρη και των συνοδοιπόρων του που παριστάνουν και τους εθνικιστές και τους πατριώτες κάποιοι από αυτούς. Εμείς τα λέγαμε αυτά για τον Καρατζαφέρη και τον κόμμα του και πού την πηγαίνει και δεν συγχωρούμε όσους δεν μας πίστεψαν. Δεν είναι μακριά το 2009 και οι ευρωεκλογές που λέγαν κάποιοι εθνικισταράδες το πιο πάνω για το θάνο που έβαλε δεύτερο τον Πλεύρη σαν υποψήφιο και λέγαν όχι στη Χρυσή Αυγή, αυτή είναι περιθωριακή, είναι ναζιστές. Ναι, ναζιστές είμαστε, προδότες της Ελλάδας δεν είμαστε. Όλες θα βοηθήσουν να αξιοποιούνται.
και στην πολιτική, έτσι και στην εκκλησία, παντού έχουν διεισδύσει οι Εβραιομασόνοι, οι Εβραίοι, ο διεθνής σιωνισμός, που είναι η κατάρα του έθνους μας, που είναι ο αιώνιος εχθρός του ελληνισμού εδώ και χιλιάδες έτη. Ο μεγάλος αλαζόνας, ο Εβραίος, ετοιμάζεται να επικρατήσει παντού. Και για να το επιτύχει αυτό, θέλει να διαλύσει κάθε πίστη εθνική, κάθε πίστη γενικά, να μετατρέψει τους ανθρώπους σε μια αγέννη καταναλωτική που θα αγοράζει. Και γι' αυτόν τον λόγο απλώνει και την δυστυχία. Είναι γεγονός πως προσπαθούν με κάθε τρόπο να πλήξουν την εικόνα της Χρυσής Αυγής. Βεβαίως και θα γίνουμε, αν και εμείς ήμασταν από πριν να χρειαστεί πάντα αυτή τα κρατικά, να ομολογήσω την αμαρτία με μια περιπτώσει. Καλύτερα φασίστες παρά ξεφύλες που είχαμε εκεί στο τέλος. Γι' αυτόν τον λόγο για μας οι εκλογές δεν είναι αυτοσκοπός, είναι ένα μέσο για να μην λένε η συμμορία της Χρυσής Αυγής και μας έχουν στη γωνία, για να μπορούμε να έχουμε λόγο και να διεκδικήσουμε. Αλλά τελικά τα πράγματα θα κρυφτούν διαφορετικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αν πραγματικά υπάρχουν κάποτε εκεί που είναι η μεγάλη χαβούζα της Ελλάδας, στην Αθήνα δηλαδή, 100.000 αποφασισμένοι άντρες και γυναίκες μπορούν να πάρουν την εξουσία πλέον όχι με τα όπλα, περπατώντας. Δεν υπάρχει τίποτε. Από εκεί και πέρα θα τα λογοθούν τα πάντα. Λοιπόν, λυπάμαι που το λέω αυτό το πράγμα, ίσως να μην είναι και τόσο δημοκρατικό, ποτέ δεν, άλλωστε δεν δήλωσα ευαίσθητος δημοκράτης και στην Ορκομοσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων παρουσία των τηλεοπτικών σταθμών που τότε σαν ιδιαιτέρως εκεί που έλεγε υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους δεν επανέλαβα γιατί δεν το πιστεύω, είναι πολύ απλό. Μόνο στο πίστη στην πατρίδα η πανέχεια λέει στην θρησκεία στο Ευαγγέλιο αυτά τα πράγματα, τίποτα άλλο. Έχω φυλακιστεί δύο φορές ότι για λόγους ποινικούς για πολιτικούς, τη μία για τα εξόδια της κυρίας του Μάλιου και την άλλη για τα ότι ανήκα σε τρομοκρατική οργάνωση εθνικιστική που ήθελε την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το θεωρώ ότι κυλοτιμήσα αυτό το πράγμα. Λέγε βέβαια, αφού μου το χρεώσανε κάποτε πρέπει να το κάνω. Την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ελπίζω αυτό που λένε δημοκρατικό πολίτευμα για περιπτώσεις, το οποίο είναι μια ξεφύλα, τι δημοκρατικό πολίτευμα και πολιτεύμα. Αυτά ήταν σε πού και σας έφερε ο φίλος. Αν ήρθε άπαιχνα στην εξουσία, θα ανέφερε το δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτό σίγουρα θα άρεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στους και καλά συμβάχους μας, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Τουρκία. Ελπίζω ότι είμαστε στην εξουσία να φέρουμε το δημοκρατικό πολίτευμα και μας κάνουν την επόμενη μέρα πόλεμο. Σίγουρα θα είμαστε έτοιμοι επειδή η τωρινή κυβέρνηση. Ναι, πρέπει να το χειριστούμε πολύ. Ναι, δεν είναι τώρα ο. Ναι, κοίταξε, οπωσδήποτε δεν θα γίνει, θα κοιτάξει πώ θα εξασφαλίσει κάποια πράγματα πριν φτάσει σε αυτό το σημείο. Συμφωνώ μαζί σου, ξέρω τι είχε. Ξέρω τι εννοείς και τι γλώσσα. Ναι. Παρακαλώ. Η Χριστουγεννή θα πει η Χρυσή Αυγή, θα είναι όπως τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θα γίνει δηλαδή πολλά πράγματα. Το στρατό πώς θα γίνει να το πάρουμε μαζί. Αυτό θέλω. Το στρατό δεν υπάρχει στρατό. Θα γίνει ο μισός στρατός. Ο στρατός δεν υπάρχει πια. Ναι. Έχει πολύ αξιωματία, αλλά ο στρατός δεν είναι πιο τάξη. Δεν έχουν ένα αξιώματος για πολλά. Και εγώ που σου το λέω, πατέρα δεν είμαι. Εγώ στην οικογένεια μου δεν σας παιδιά αξιωματικούς, δηλαδή τον αγαπάω το στρατό. Πιστεύω ότι η φυσική αριστοκρατία του έθνους είναι ο στρατός, έτσι. Ότι αλλά μόνοι τους παραχώρησαν τα δικαιώματά τους, έτσι.